Πρώτη μας συνταγή για σήμερα είναι το λαβράκι στο αλάτι. Νομίζω πως όλοι θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα ψάρι στο αλάτι. Την υπέροχη κρούστα που ψήνουμε μέσα στο φούρνο. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας, γιατί σήμερα θα σας λύσω όλες σας τις απορίες. Για το ψάρι στο αλάτι θα χρειαστούμε: για το λαβράκι, 800 γραμμάρια λαβράκι, 5 αστεροειδείς γλυκάνισους, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 2 κιλά αλάτι ημίχονδρο, 4 κλονάρια δεντρολίβανο, 90 γραμμάρια νερό, 1 λεμόνι και 1 φινόκιο. Για το λαδολέμονο θα χρειαστούμε: ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι, 30 γραμμάρια μουστάρδα, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη γαρνιτούρα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλμύρα, αλάτι, πιπέρι, 2 ντομάτες, 1 σκελίδα σκόρδο και 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε θυμάρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το ψαράκι μας. Εδώ έχω ένα λαβράκι. Η ίδια συνταγή που θα κάνουμε για το λαβράκι ισχύει για όλα τα ψάρια. Μπορείτε να κάνετε ό,τι ψάρι θέλετε στα αλάτι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάντα όταν κάνουμε ένα ψάρι στα αλάτι είναι ένα πράγμα και μόνο. Να κρατήσουμε τα λέπια πάνω στο ψάρι. Γιατί τα λέπια ουσιαστικά θα προστατεύσουν το ψάρι μας από το να γίνει αλμυρό πάρα πολύ. Γιατί φανταστείτε ότι το έχουμε παστώσει με πάρα πολύ αλάτι. Οπότε, αν αφήσετε τα λέπια πάνω, δεν θα βγει πάρα πολύ αλμυρό. Θα τραβήξει αλάτι, αλλά θα τραβήξει όσο ακριβώς πρέπει. Το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε και με μια τσιπούρα και με ένα φακρύ και με ό,τι ψάρι άλλο έχετε. Το ψάρι μας εδώ πέρα είναι γύρω στα 800 γραμμάρια. 800, 900, δεν έχει πάει στο κιλό. Και καλό θα ήταν όταν κάνουμε μια τέτοια διαδικασία για να κάνουμε ένα ψάρι στα αλάτι να είναι πάνω από 800 γραμμάρια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρετε 500 ψαράκι και να τα βάλετε μέσα στα αλάτι. Ουσιαστικά είναι τζάμπα διαδικασία. Όσο μεγαλύτερο το ψάρι, τόσο καλύτερη η διαδικασία. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι για το πρώτο κιλό θέλουμε 40 λεπτά, για το δεύτερο κιλό θέλουμε 1 ώρα και 5 και 10 λεπτά. Για το επόμενο κιλό άλλα 20-25 λεπτά, άμα έχουμε 3 κιλά ψάρι. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε ένα ταψάκι εδώ. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και πάμε να ετοιμάσουμε πρώτα απ' όλα το μείγμα του αλατιού μας. Λοιπόν, ό,τι αρωματικά θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα στα αλάτι, θα περάσουν μέσα στο ψάρι, όχι πολύ έντονα, αλλά θα περάσουν όλα. Εγώ έχω γλυκάνισο εδώ πέρα, έχω λίγο μπούκοβο και μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω και λίγο δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο μαζί με το λαβράκι ταιριάζει υπέροχα. Αυτό το χρησιμοποιήσω συνέχεια γιατί θα το ρίξω μέσα στα αλάτι εδώ, έτσι κάπως. Και τα υπόλοιπα όλα θα τα σπάσω εδώ πέρα με το γουδί. Γενικά δεν το παρακάνουμε στα μυρωδικά εφόσον δεν είναι ψιλοκομμένα, γιατί τα μυρωδικά, άμα είναι χοντροκομμένα όπως τα έχω εδώ πέρα, τι θα κάνουνε, θα σπάσουν την κρούστα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, ρίχνουμε μέσα αστεροειδή γλυκάνισο, ρίχνουμε μέσα το μπούκοβό μας και ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε κάτι συνδετικό για το αλάτι μας. Υπάρχουν δύο εκδοχές, η μία θέλει να βάλουμε νεράκι, εντάξει, και η δεύτερη εκδοχή να βάλουμε το ασπράδι του αυγού. Και τα δύο δουλεύουν. Το ασπράδι σίγουρα κρατάει πιο σφιχτό το αλάτι, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Πιστέψτε με ότι και με το νερό γίνεται μια χαρά. Λοιπόν, ρίχνουμε το νεράκι μέσα. Και πριν ανακατέψω, πάω να ετοιμάσω λίγο και τα υπόλοιπα αρωματικά που θα χρησιμοποιήσω για το λαβράκι μου. Θέλω λίγο λεμόνι, εδώ, φετούλες, περίπου 4, 5, 6 φετούλες λεμόνι, αναλόγως το πόσο μεγάλο είναι το ψάρι. Νομίζω αυτές είναι αρκετές, θα τις αφήσω εδώ στην άκρη. Θέλω επίσης λίγες φέτες φινόκιο. Το φινόκιο το γνωρίζετε? Είναι ένα πολύ ωραίο λαχανικό που έχει ελαφριά γεύση ούζου. Οπότε θα κόψω κάποιες φετούλες εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε φινόκιο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλά μην το βάλετε. Δεν είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να αγοράσετε για να φτιάξετε το ψάρι σας. Και σίγουρα βγαίνει και πιο εντυπωσιακό καθώς ανοίγετε το ψάρι σας, γιατί φαίνεται το φινόκιο. Λοιπόν, το φινόκιο είναι εδώ, το λεμόνι είναι εδώ. Πάμε να ετοιμάσουμε το ψάρι μας. Ανακατεύω το αλάτι μου μαζί με το νερό. Εδώ. Θα δώσετε λίγο χρόνο. Θα πάρει λίγο χρόνο αυτά τα δύο να γίνουν ένα. Εδώ. Και εδώ έχω διαλέξει λάθος μπολ. Θα πάρω αυτό. Εδώ. Δεν μπορώ να τα ανακατέψω. Μια χαρά. Εντάξει. Νομίζω τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, το βλέπετε.
πάλι έξω τα ήχο. Δεν πειράζει. Έτω. Αυτό ήταν. Τώρα. Θα πάρω έτσι όπως είναι το 1 τρίτο περίπου από τα λάτι και θα το βάλω πάνω στο ταψί. Θα απλώσω λίγο και θα υπολογίσω πόσο περίπου χρειάζεται για να απλώσω όλο μου το ψάρι πάνω στα λάτι. Και σε αυτό το σημείο θα πάρω να βάλω λίγο φινόκι από κάτω, εδώ και εδώ. Ίσα-ίσα για να αρωματίζει το ψάρι μας καθώς θα ψήνεται. Καμία φέτα λεμόνι. Εδώ μας αρέσει. Δεν μας αρέσει. Μας αρέσει. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε το λαβράκι μας και το βάζουμε από επάνω. Εδώ και θέλω να πάρετε λίγο λεμόνι να βάλετε μέσα στην κοιλιά από το λαβράκι. Γενικά μόνο στο λαβράκι βάζουμε, όχι στα υπόλοιπα ψάρια, λεμόνι και δεδρολίβανο. Γιατί το λαβράκι έτσι μυρίζει περισσότερο από τα υπόλοιπα ψάρια. Οπότε θα βάλω και λίγο φινόκιο, θα το βοηθήσει πάρα πολύ, θα του δίνει άρωμα καθώς θα ψήνεται μέσα στην κοιλιά. Μην φοβάστε, δεν θα πικρίσει. Θα βάλω και δύο κλωναράκια δεδρολίβανο. Και Παναγία μου, καθώς θα ψήνεται τώρα αυτό μέσα στο φούρνο, θα βάζουν όλα αυτά αρώματα και θα γίνει χαμός. Δεν θέλω να φοβάστε καθόλου, είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε και να καλύψουμε με τα λάτια από πάνω. Πολύ προσεκτικά, σιγά σιγά. Εδώ. Μη σας φοβίζει, τώρα φαίνεται ότι σπάει, αλλά όταν βγει μέσα στο φούρνο όλο αυτό θα σφίξει, το καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Φροντίζουμε να καλύψουμε όλο το ψάρι με το αλάτι. Εδώ πέρα το σχήμα δεν παίζει πολύ ρόλο, απλά θέλουμε να καλυφθεί τελείως το ψάρι για να μην αφυδατωθεί καθώς ψήνεται. Ουσιαστικά αυτό θα κάνει μία κρούστα, θα κρατήσει όλα τα ζουμιά μέσα από το ψάρι μας και θα γίνει πάρα πολύ ζουμερό. Ούτως ή αλλιώς μετά θα σπάσουμε το αλάτι για να το πετάξουμε. Δεν έχει σημασία το σχήμα, αλλά προσπαθήστε να το κλείσετε πάρα πολύ καλά. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα κενό και όλα πηγαίνουν καλά. Τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα βάλω μέσα. Και θα ψήσω 40 λεπτάκια. Σε 40 λεπτάκια το ψάρι μας θα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι και λίγο undercooked, δηλαδή λίγο λιγότερο ψημένο. Που αυτό δεν με πειράζει εμένα. Εσείς, άμα θέλετε πολύ πιο καλό ψημένο το ψάρι, μπορείτε να δώσετε άλλα 5-10 λεπτάκια. 50 λεπτάκια να πάτε. Αλλά για μένα σε 40 λεπτά είναι τέλειο. Οπότε, πριν να είναι έτοιμο το ψάρι, 5-10 λεπτάκια, θα γυρίσουμε πίσω για να ετοιμάσουμε και μια ωραία γαρνιτούρα για το ψάρι μας. Θέλουμε να ετοιμάσουμε και ένα λαδολέμονο. Οπότε θα τα φτιάξουμε όλα για να σερβίρουμε φρέσκο το ψάρι, ατμιστό και πάρα πολύ ζεστό. Καταλαβαίνουμε ότι το ψάρι είναι φρέσκο αν πιέσουμε με το χέρι τη σάρκα του και επανέλθει αμέσως. Τα μάτια του δεν πρέπει να είναι θολά, ενώ τα εντόστια και τα βράχια του πρέπει να έχουν έντονο χρώμα. Το σώμα του καλό είναι να σχηματίζει καμπύλη και η μυρωδιά του να μην είναι βαριά. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το λαδολέμονό μας. Το λαδολέμονο είναι ό,τι πιο απλό μπορούμε να ετοιμάσουμε. Είναι η πιο παραδοσιακή ελληνική βινεγκρέτ που μπορούμε να έχουμε. Να σας πω ότι όταν κάνω λαδολέμονο για ψάρια, πάντα μα πάντα προσθέτω και λίγο ζωμό ψαριού, εφόσον έχω ζωμό ψαριού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν έχουμε ζώμο ψαριού, θα κάνουμε την πιο απλή εκδοχή του λαδολέμονου, που ουσιαστικά έχει τα υλικά που βλέπετε μπροστά σας. 1, 2, 3, 4, 5. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο δεν θα βάλετε. Απλά πρέπει να ξέρουμε πώς θα κάνουμε ένα σωστό λαδολέμονο. Λοιπόν, για το λαδολέμονο μας θέλουμε ξύσμα από ένα λεμόνι. Το χυμό θα το αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα άμα το λεμόνι μας έχει αρκετό χυμό ή άμα είναι αρκετά όξινο το λεμόνι μας. Γενικά το λαδολέμονο πρέπει να σου βγάζει έτσι μια οξύτητα. Δεν πρέπει να είναι γλυκό, γι' αυτό δεν βάζουμε μέλι, ζάχαρη, τίποτα από αυτά. Μόνο που θα ρίξουμε είναι το χυμό από ένα λεμόνι, εδώ. Ωραία. Ρίχνουμε το λεμόνι. Τι άλλο πρέπει να ρίξουμε μέσα? Πρέπει να ρίξουμε ένα σταθεροποιητή, φίλε μου. Το λαδολέμονο πρέπει να δέσει. Οπότε ή θα δέσει με ζωμό ψαριού που έχει τη ζελατίνη μέσα και το δένει, που εδώ πέρα δεν έχουμε, ή πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Υπάρχει και τεχνική με τον κροκαβού, που ουσιαστικά κάποιοι υπάρχουν που το δένουν και το κάνουν τύπου μαγιονέζα, αλλά πιστεύω ότι αν πάρετε μια απαλή μουσταρδά, όχι έντονη, όχι καυτερή, όχι περίεργη, την πιο απαλή, την πιο απλή, μας κάνει, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουστάρδα να μας δέσει το λαδολέμονό μας. Όπως βλέπετε, βάζω έτσι δύο κουταλιές του γλυκού, γιατί είναι πολύ απαλή η μουστάρδα, είναι πάρα πολύ απλή. Και μας είναι αρκετή. Τώρα, φυσιολογικά σας έχω πει ότι όταν κάνουμε μία βινεγκρέτ, θέλουμε να γευόμαστε τη γεύση από την οξύτητα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση βάλαμε λεμόνι, οπότε θέλουμε να γευόμαστε λεμόνι.
Το αλαδολόμενο όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ουσιαστικά στο αλαδολόμενο υπερτερεί το ελαιόλαδο, έχει γεύση ελαιόλαδο και έχει και οξύτητα από το λεμόνι. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα ρίξουμε μόνο ελαιόλαδο, χωρίς καθόλου σπορέλαιο και ουσιαστικά σιγά σιγά θα προσθέτουμε μέσα στο μείγμα μας εδώ μέχρι που να δέσει το αλαδολέμονό μας. Εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν ρίγανη, υπάρχουν κάποιοι που βάζουν θυμάρι, μπορείτε να προσθέσετε ό,τι μυρωδικά θέλετε. Για μένα θα πάτε πάρα πολύ απλά στην αρχή. Θα ρίξετε το λαδάκι σας εδώ και θα δείτε ότι το μείγμα σας έγινε σαν μαγιονέζα, το βλέπετε. Μας αρέσει αυτή η φύση το λαδολέμονο. Δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να μας αρέσει, αλλά δεν μας αρέσει τόσο πολύ, φίλε Διονύση, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να ρίξεις μαγιονέζα πάνω στο ψάρι. Θες να είναι λίγο πιο υδαρές το μείγμα σου. Οπότε, άμα σας αρέσει έτσι, θα φαίνεται έτσι. Εμένα μου αρέσει λίγο να τα ρεώνω. Οπότε, θα πάρετε λίγο νεράκι εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο, ρίχνοντας και λίγο νεράκι, να ξέρετε ότι γίνεται και πιο απαλό το λαδολέμονο. Είναι πιο έφευκτο και μπορείς να βάλεις πάρα πολύ πάνω στο ψάρι σου χωρίς καθόλου τύψεις. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε το λαδολέμονο. Απλά δεν έχουμε βάλει μέσα τι, αλάτι και πιπέρι. Εδώ πέρα θέλω να μην λυπηθείτε. Βάλτε πιπεράκι, αλλά κυρίως αυτό που δεν θέλω να λυπηθείτε είναι το αλάτι. Φτιάχνουμε ένα ψαράκι, το αλάτι το χρειάζεται οπωσδήποτε. Η σάλτσα μας είναι αυτό που ουσιαστικά θα αλατίσει, θα δώσει γεύση στο ψάρι μας. Και βέβαια να θυμάστε ότι το λαδολέμονο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε ψάρι, γιατί οπωσδήποτε για να βγάλουν γεύση τα ψάρια μας και τα θαλασσινά μας θέλουν οξύτητα. Οπότε την οξύτητα θα την πάρουμε από εδώ. Τώρα ένα κουταλάκι να δοκιμάσω, να δω σε τι φάση είμαστε, άμα θέλει και άλλο λεμόνι και άλλο αλάτι και άλλο πιπέρι. Εγγύηση. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε μία ωραία γαρνιτούρα για το ψαράκι μας. Θα κάνουμε ό,τι πιο υγιεινό και ό,τι πιο μεσογειακό υπάρχει. Θα μαγειρέψουμε αλμύρα. Την ξέρετε? Κάπως υπάρχει σε όλες τις υπαίθριες αγορές. Όπου και αν πάτε θα βρείτε για να αγοράσετε. Και πραγματικά είναι καταπληκτικό σε γεύση, καταπληκτικό σε υφή και είναι η κατάλληλη γαρνιτούρα για το ψαράκι μας. Γιατί πάντα τρως ψάρι, τι θες να βάζεις από δίπλα, λίγα χόρτα. Εντάξει, τα βλήτα είναι πολύ ωραία, τα ραδίκια είναι πολύ ωραία, αλλά σκοπός είναι να χρησιμοποιούμε και άλλα υλικά στη μαγειρική. Τώρα, θα χρειαστώ λίγο ντοματούλα, εδώ και εδώ. Δύο ντομάτες είναι αρκετές, θα τις κόψω στη μέση. Να σου πω τι κάνω. Τις ντομάτες κόβω από εδώ στη μέση και εδώ. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις φλούδες, επειδή θα κάνω μια γρήγορη σάλτσα. Δεν θέλω φλούδες, θέλω να τριφτούν πολύ γρήγορα. Οπότε, άμα τις κόψετε έτσι στη μέση και δεν ξεκινήσετε κατευθείαν την ντομάτα να τρίβετε, κατευθείαν όλη η σάρκα θα φύγει εδώ. Και βασικά όλη μας η συνταγή στηρίζεται στην φρεσκάδα των υλικών και στην ποιότητα των υλικών. Η σαλτσούλα που κάνουμε εδώ πέρα, άμα οι ντομάτες δεν είναι όριμες, άμα δεν μυρίζουν ντομάτα, μην το κάνετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα χαλάσετε τζάμπα τα υλικά σας και τζάμπα τα χρήματά σας. Σκοπός είναι πραγματικά κάθε φορά να παίρνουμε τα υλικά μας στην καλύτερη τους μορφή. Τώρα, όπως είναι το νεράκι μου, θα ρίξω λίγο αλάτι εδώ πέρα. Βράζει το νερό. Θα πετάξω μέσα την πλημμύρα. Θέλω ίσα ίσα να την πλανσάρω. Λίγο. Δεν θέλω πολύ ώρα. 2-3 λεπτάκια. Να μαλακώσει, γιατί τα κοτσανάκια είναι λίγο πιο σφιχτά. Άσχετα, να ξέρετε ότι τρώγεται ακόμα και ομοί. Έτσι όπως είναι, με λίγο λεμόνι και ελαιόλαδο, τρώγεται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάει αυτό εδώ. Τέλεια. Και δίπλα από εδώ που βλέπετε, έχω το τηγάνι μου και έχει τσιριτσιρίσει, βράζει. Και έτσι όπως είναι, θα ρίξω μέσα την ντομάτα. Πώς σας φάνηκε? Έχω μία σκελίδα σκόρδο, θα κόψω ωραίες φετούλες εδώ. Αρωματιστεί η ντομάτα, βλέπετε ούτε κρεμμύδι έβαλα ούτε τίποτα, θα την κάνω όσο πιο απλή γίνεται. Σκόρδο. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα την ντοματούλα, λίγο ρίγανη, γιατί μας αρέσει, αλάτι πιπέρι. Και δεν θα πάω έτσι με πολύ περίεργα υλικά, δεν θέλουμε να ρίξουμε τίποτα περίεργο, θέλουμε να το κάνουμε λίγο όξινο. Θέλουμε να έχει γλυκιά γεύση, δεν βάλουμε ζάχαρη, ούτε μέλι, ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα το μόνο που θέλουμε είναι να συμπυκνωθεί λίγο η ντομάτα, να χάσει τα περισσότερα ζουμιά της. Και άμα συμπυκνωθεί η ντομάτα, επειδή έχει ζάχαρη, όλα τα λαχανικά έχουν ζάχαρη και όλα τα φρούτα έχουν ζάχαρη, τη φυσική ζάχαρη, τη φρουκτόζη, ουσιαστικά θα πάρουμε τη γλυκύτητα που θέλουμε μέσα από την ντομάτα. Εφόσον οι ντομάτες είναι σωστές και είναι της εποχής τους. Άμα δεν είναι της εποχής, όσο και να την βράσουμε, θα μείνει ξινή, δεν θα έχει κανένα νόημα. Τώρα, όπως είναι. Θα ρίξω μέσα την αλμύρα, εδώ στην ντομάτα. Σας είπα, δεν θα κάνω τίποτα δύσκολο, θα κάνω κάτι πάρα πολύ εύκολο. Ίσα-ίσα λίγο ντοματούλα με χόρτα, για να συνοδεύσει τα ψάρια.
Νομίζω είναι η κατάλληλη γαρνιτούρα. Δεν θέλετε κι εσείς κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η κατσαρόλα πάει πίσω. Δεν τη χρειάζομαι άλλο. Ανακατεύω. Και κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Αλάτι και πιπέρι. Απλότητα. Εδώ. Και θα αφήσω λίγα ακόμα, γιατί βλέπω κάποια ζουμάκια μέσα, να μπορέσουν να εξατμιστούν. Τα βλέπετε? Έχει ζουμάκια, αλλά όχι πάρα πολύ. Δεν είναι τέλειο? Ε? Κάποιοι θα μπορούσαν πραγματικά να ζήσουν με αυτήν εδώ τη γαρνιτούρα και λίγο φέτα. Νομίζω στην Ελλάδα. Γιατί είναι φανταστική και πάρα πολύ ελληνική. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το ψάρι μας. Δεν νομίζετε? Το ψάρι μας είναι έτοιμο και το βγάζουμε από το φούρνο. Τελειώ. Τώρα, βγάζω και τη γαρνιτούρα μου από τη φωτιά. Εδώ. Και έχω τη γαρνιτούρα μου, το λαδολέμονο και το ψάρι μου. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Θα κάνουμε λίγο χαμό. Οπότε πριν κάνω χαμό με τα λάτια, να φροντίσω να βάλω τις γαρνιτούρες μου σε σωστά πιάτα για να είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Οπότε έχω ένα ωραίο πιάτο εδώ για τα χόρτα μου. Πώς σας φαίνεται? Λοιπόν, η αρμύρα είναι εδώ. Ένα. Πάμε να σπάσουμε το ψάρι μας. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ουσιαστικά παίρνετε με το μαχαίρι και τρυπάτε γύρω-γύρω εδώ. Προσεκτικά θα κάνετε την όλη διαδικασία. Θέλουμε το ψάρι μας να μην ατόφιο, να μην το τραυματίσουμε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, το ψάρι έχει μείνει ατόφιο, το βλέπετε? Πολύ προσεκτικά θα σηκώσω το ψάρι μου από εδώ και κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τώρα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς ανοίγουμε το ψάρι είναι πολύ απλό, αν και οι περισσότεροι νομίζουν ότι ανοίγει από κάτω, σωστά? Από πού ανοίγει? Από πίσω. Μπράβο αγόρι μου Διονύση, φυσικά και ανοίγει από πάνω. Λοιπόν, πάντα μα πάντα το ψάρι το ανοίγουμε από πάνω. Ουσιαστικά παίρνουμε ένα πυρουνάκι εδώ, ανοίγουμε τη ραχοκοκαλιά, αυτό το σημείο. Βλέπετε όλα αυτά τα κουκαλάκια, φεύγουνε. Γεια σας. Και όπως είναι. Λεμόνια, φινόκιο και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε βάλει μέσα, το δεδρολίβανο. Δεν τα χρειαζόμαστε. Οπότε, κάπως έτσι είναι το ψαράκι μας. Θα ρίξω από πάνω και το λαδολέμονο. Και λέτε ότι η σύσταση που έχει το λαδολέμονο είναι σωστή. Όχι πιο πιχτό. Λίγα μυρωδικά από πάνω. Συνήθως βάζουν ρίγανη. Εγώ τη ρίγανη λίγο έτσι δεν τη θέλω. Να σου πω την αλήθεια πάνω στο ψάρι. Μου αρέσει πιο πολύ το θυμαράκι. Μου αρέσει πιο πολύ να έχει απαλά μυρωδικά όπως σε στραγγόν, το θυμάρι και όλα τα υπόλοιπα. Και πιστέψτε με, άμα θα θέλετε να κάνετε τραπέζι κάποιο και βάλετε αυτό το ψάρι, αυτά τα χόρτα από δίπλα και το λαδολέμονο, τους κερδίσετε όλους. Για το ψάρι στο αλάτι, βάζουμε σε ένα γουδί τους αστεροειδείς γλυκάνισους, τον μπούκοβο και χτυπάμε. Ρίχνουμε στον μπολ με το αλάτι, το δεντρολίβανο, τους αστεροειδείς γλυκάνισους με τον μπούκοβο, το νερό και ανακατεύουμε. Κόβουμε το λεμόνι και το φινόκιο σε φέτες. Απλώνουμε το 1 τρίτο από το αλάτι σε ένα ταψί. Προσθέτουμε τις φέτες από το φινόκιο και το λεμόνι και βάζουμε από πάνω το λαβράκι. Προσθέτουμε στο εσωτερικό του ψαριού φέτες από το λεμόνι και το φινόκιο και δεντρολίβανο. Καλύπτουμε ολόκληρο το ψάρι με το υπόλοιπο αλάτι και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Για το λαδολέμονο βάζουμε σε ένα μπολ το ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι, τη μουστάρδα και ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Προσθέτουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει. Αραιώνουμε με λίγο νερό και ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Για τη γαρνιτούρα, σε μια κατσαρόλα με νερό, ρίχνουμε αλάτι και βράζουμε την αλμύρα για 2 με 3 λεπτά. Κόβουμε τις ντομάτες στη μέση και τις τρίβουμε με τον τρίφτη. Τις βάζουμε σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε το σκόρδο, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σουρώνουμε την αλμύρα και την προσθέτουμε στη σάλτσα. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Αφού ψηθεί, σπάμε το αλάτι περιμετρικά από το ψάρι και το βάζουμε σε μια πιατέλα.
αφαιρούμε το φινόκιο, το λεμόνι και το δεντρολίβανο. Ρίχνουμε από πάνω το λαδολέμονο, λίγο θυμάρι και συνοδεύουμε με τα χόρτα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Λίγο λαδάκι πάνω από την αρμύρα. Παναγία μου, ό,τι καλύτερο. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει. Αυτό το φαγητό είναι το φαγητό που δεν θα βρείτε πουθενά στο εξωτερικό. Είναι το φαγητό που μας χαρακτηρίζει. Είναι το φαγητό που θα έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Και σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, όλα τα λαβράκια που έχουν στην Ευρώπη είναι ελληνικά. Γιατί έχουμε τα πιο νόστιμα ψάρια. Πραγματικά, αυτό όλο το πράγμα δεν μπορείς να σταματήσεις να το τρως. Είναι συγκλονιστικό. Είναι θρεπτικότατο. Είναι πεντανόστιμο. Είναι λουκούμι. Παναγία μου. Και αυτό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες κουζίνες είναι ότι αυτή είναι η κουζίνα μας. Με λίγα πράγματα και καλή πρώτη ύλη παίρνουμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα το φάω όλο.